Λέγομαι Θεοδόση Στάσιος, είμαι καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Μου είπαν να πω δύο λόγια για τον εαυτό μου, πράγμα το οποίο βεβαίως είναι καλπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχω διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Είμαι επίτιμος δάκτορ διαφόρων πανεπιστήμιων εντός και εκτός Ελλάδος και ελπίζω αυτά που θα πούμε σήμερα να σας ενδιαφέρουν. Νομίζω ότι πρέπει να πω ότι η προτίμησή μου θα ήταν για να απαντήσω το ερώτημα προς την Ιωνία του 6ου αιώνα π.Χ. Δηλαδή ο λόγος εκείνος γεννήθηκε όντως εκεί και το ερώτημα είναι πώς γεννήθηκε, δηλαδή τι είναι εκείνο που έκανε αυτή την μεταβολή. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν συνήθως λέμε τρεις πλευρές. Δηλαδή το πρώτο ήταν ότι είχαν μια φοβερή τεχνολογία, ξέρετε. Κάτι το οποίο υποτιμάται συνήθως. Είχαν πολύ μεγάλους μηχανικούς. Ο Πλάτων θαύμαζε το Θαλή μόνο ως μεγάλο μηχανικό, όχι ως μαθηματικό. Ο Θαλής είχε κάνει μια φοβερή εκτροπή του Άλλη ως ποταμού. Είχε εκδώσει έναν ναυτικό αστρονομικό οδηγό. Είχε φτιάσει όλη την πολυδομία της Μιλήτου. Επρόκειτο για μια. Με αναξίμαντρο, με τα ρολόγια του, με τους χάρτες της γης. Ξέρετε, μεγάλη τεχνολογία. Ο εγγενής ορθολογισμός της τεχνολογίας, εκεί δεν μπορεί να ξεφύγεις. Εκεί δεν έχει μυθολογία, εκεί δεν έχει. Α, έκανα λάθος. Ο εγγενής ορθολογισμός της τεχνολογίας γέννησε την επιστήμη στην Ιωνία. Αυτό ήταν το πρώτο. Και από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η επιστήμη, γιατί αναφυσβήτως εκεί γεννήθηκε, τότε πια. Δεν χρειαζόμασταν για να εξηγήσουμε τον κόσμο τη μυθολογία. Αυτές είναι απίστευτες στροφές του ανθρωπίνου γένους, οι οποίες οφείλονται στους Έλληνες. Πώς να μην το αγαπήσεις. Και μάλιστα είχε λάθος ο Σωκράτης, ο οποίος θα έλεγε ότι μα τι θέλουν αυτοί και ασχολούνται με τον κόσμο και δεν ασχολούνται με τον άνθρωπο. Όλοι, αν εξαιρέτως όλοι οι Ιωνες φιλόσοφοι, άλλωστε φιλόσοφοι ουσιαστικώς, σήμαινε φυσικοί επιστήμονες ή τουλάχιστον θέλαν να είναι επιστήμονες, όλοι. Είχαν συγκράματα ηθοκοινωνικά. Ακόμα και τα προσωμιώματα του κόσμου γίνονταν με ηθικούς χαρακτηρισμούς. Ο Ξενοφάνης, ξέρετε, διαμαρτύρεται για την ανηθικότητα των θεών που τους αφήνουν να είναι μοιχοί, ψεύτες, κλέφτες. Δηλαδή υπήρχε μια εγκατάλειψη της μυθολογίας υπέρ του λόγου και υπέρ του ανθρώπου. Για να τελειώνουμε δηλαδή με τον Δημόκρητο. Ποιος ξέρει, καλή μου φίλη, ότι ο Δημόκρητος λέει ο ατομικός επιστήμον που ο Μάρξ έγραψε το διδακτορικό του Λεύκη Ποσμά. Όχι. Ο Δημόκρητος, ο συγγραφεύς 5 βιβλίων για ζητήματα ηθικής. 5. Δηλαδή, έχουμε μια πολλαπλή, μεγάλη στροφή του ελληνισμού εκείνη την εποχή, την οποία και προτιμώ. Για να θέλει κανείς να είναι παρόν, σημαίνει ότι νοσταλγεί κάτι επειδή δεν το έχει σήμερα. Και εδώ ισχύει το γεγονός ότι κανείς εκτίθεται σε εντελώς προσωπικές, άρα μειωμένου κύρους απόψεις, αλλά εμένα κάπου στις δεκαετίες τώρα μου έχει περάσει η ιδέα, την οποία στηρίζω σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές και κοινωνικές μελέτες, ότι έχουμε ως κοινωνία σπουδαίους αντικοινωνικούς δείκτες, δείκτες αντικοινωνικότητας. Είναι μετρημένα αυτά. Δεν είναι η κατάλληλη εκπομπή για να σας αποδείξω ότι τέτοιοι αντικοινωνικοί δείκτες υπάρχουν, αλλά είναι πάμπολοι και ο καθένας μας τους ξέρει και θα σας λέει όταν είμαστε στο ταξί τους μαρτυράμε. Αν είναι έτσι τότε, εύλογον θα ήταν να έλκομαι από, ξέρετε, από την εκατονταετία εκείνη την παλιά, όπου δημιουργήθηκε η λεγόμενη αρχαιοελληνική ρωμαλαία επιστήμη της ηθικής, η ηθική σχολή. Δηλαδή, Σωκράτης, Αριστοτέλης, Επίκουρος. Δεν είναι οι μόνοι. Και δεν ήταν η ηθική η εποχή, ήταν το πνεύμα αυτών των τριών ανθρώπων. Δηλαδή, ενιαίο πνεύμα. Συνήθως δεν τους ακούμε ότι ο ένας είναι μια παρέα με τους άλλους. Τους διδασκόμαστε. Αν τους διδασκόμαστε, δασκαλίστηκα και αποσπασμένα. Ο Σωκράτης με τον Αριστοτέλη λέει
καλύτερα να με αδικούνε παρά να αδικώ. Όχι αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο εαυτός σου είναι ο διπλανός. Ο Αριστοτέλης με τον Επίκουρο. Εγώ για τον πλησίον μου δίνω και τη ζωή μου. Τι λέτε ρε παιδιά, είπαν τέτοια πράγματα. Τα άπανε, τα γράψανε, τα ζήσανε μέσα στο περιβάλλον τους. Ο Επίκουρος με τον Σωκράτη. Τι κοινόν είχανε. Άμα βασανίζεται ο πλησίον μου, εγώ πονάω πιο πολύ από αυτόν που βασανίζεται. Πρόκειται κυρίες και κύριοι για μια απίστευτα ηθική εκατονταετία. Πρόκειται δηλαδή αν μπορούσε αυτό να στήσει μια κοινωνία ολόκληρη η οποία να ζει με την ειδονή του καλού, γιατί μιλάμε για ειδονή τώρα. Δεν υπάρχουν τυπηλάφια με τα θάνατα, δεν υπάρχουν αστυνομικές διατάξεις προστήρησης, υπάρχει απλώς επιζητώ την ειδονή που θα νιώσω κάνοντας το καλό. Αυτό θέλει μια μίση, ακόμα θέλει και μια οντολογική, αν θέλετε, θεμελίωση μιας ηθικής. Πάντως, εάν η κοινωνία της εποχής εκείνης κατάφερνε να νιώσει όσο το ένιωσαν μερικές ομάδες αυτή την ειδονή, θα ήταν μια αφάνταστη, όπως ήταν οι πρωτοχριστιανικές κοινωνίες. Γι' αυτό σας ομολογώ όμως ότι δεν θα ήθελα να ζήσω εκείνη την εποχή, διότι δεν θα είχα τον ηρωισμό που είχαν αυτοί για να μπορέσουν να τη βολέψουν. Χάλι είχε η κοινωνία παρά τα αυτά. Θα τολμούσα, ξέρετε, να καλέσω την αρχήν, τον αρχηγό δηλαδή της φιλικής εταιρείας. Εκείνο τον συγκινητικό, τον ηρωικό μονόχειρα, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αλέξανδρε, έλα και πες μας τι έγινε εκείνο το βράδυ στην Αγίου Πετρούπολη. Είχες δεχθεί την αρχηγία της φιλικής εταιρείας από τον Ξάνθο και πήγες να... και συνέδρωγες με τον Καποδίστρια. Τι είπατε, τι έγινε εκείνο το βράδυ. Στην άλλη άκρη του κόσμου, στην πρωτεύουσα του Τσάρου, στην Αγίου Πετρούπολη, με έναν υπουργό του Τσάρου και εσύ υπασπιστής του Τσάρου και κολάπτατε την ελληνική ελευθερία. Τι έγινε. Προσπάθησε να σου κάνει φρονιμάδα ο Καποδίστριας, που μάλλον δεν έπιασε. Σιωπάσε. Και καλά μετά, πως καθόσουνα δίπλα-δίπλα με τον Μπούσκιν που ήταν εξόριστος εκεί στο σύλλογο Οβίδιος και τον έκανες να σε ημλήσει ο Μπούσκιν μέσα στον Ευγένιο Νιέγκιν και να βάλει τη φράση «Και ο μονόχειρ πρίγκιπς από το Κίσινοφ για το Μουριά τα σχέδιά του ανοίγει». Τον έβαλες να τα γράψει μέσα στον Νιέγκιν. Και καλά, Αλέξανδρε, πώς τον γύτυψες για να πιάσει την πένα και να σε ζωγραφίσει. Έχουμε εκείνα τα σκίτσα και 200 χρόνια τώρα εμείς οι λύσμονες είναι Έλληνες. Τα αγνοούμε αυτά τα σκίτσα από τα χέρια του ποιητή έγραψαν και σχεδίασαν τη μορφή σου. Χαμογελάς, πριν φύγεις, πώς σου κατάστρεψαν το σχέδιο και οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι. Όλοι σε προδώσαν ο ένας πίσω τον άλλον. Αυτό το μεγάλο το πανβαλκανικό σχέδιο, το οποίο δεν ήταν καθόλου τοπικό, πώς κατάφεραν και στο ουσιαστικώς το υπονόμευσαν και εσύ παρά τα αυτά πήγες στη θυσία. Και μάλιστα εμείς λέμε πως αυτό ήταν μια ουτοπία. Και πριν φύγεις θέλω να σε διαβεβαιώσω, αρχηγέ, πως δεν ήταν ουτοπία, αλλά ήταν μια βόμβα από αίμα που μας ξύπνησε.